οι δυσκολίες προφανώς είναι μπροστά μας. Λέω είναι μπροστά μας, γιατί δεν ξέρουμε, επειδή είναι νέα εγχειρήματα αυτά, άρα πάμε με προσεκτικά βήματα και θα δούμε κάθε φορά πώς θα προχωράμε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι ότι ειδικά στο Αγρίνιο ελπίζω να έχουμε κάπως επιλύσει και μία ακαταστασία πολλών χρόνων. Δημιούργησε εντάσεις, δημιούργησε μία κατάσταση που έτσι, να το πω αμήχανα, δεν νομίζω να βοήθησε κανένα μας. Τώρα, υπάρχει μία σχολή γεωπονικών επιστημών. Η σχολή αυτή, όπως ξέρετε, έχει 3 τμήματα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι. Έχει εδώ επί της ουσίας 3 τμήματα, είναι 2+1. Αλλά θέλω επίσης να σας πω ότι η έννοια της σχολής ως διοικητική μονάδα, όλοι όσοι ξέρουμε, δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει, ας πούμε, το γνωσιακό περιεχόμενο των τμήματων. Τα τμήματα είναι οι μονάδες. Εδώ λοιπόν επιμένω ότι έχουμε 3 τμήματα και έχουμε και τα επιπλέον 2, των οποίων το ένα νομίζω μετά από μια απίστευτη ταλαιπωρία πολλών ετών, η οποία πρέπει να τελειώσει, είστε μηχανική περιβάλλοντος και το Πολυτεχνείο της Πάτρας είναι υποχρεωμένο να σας δεχτεί ως μηχανικούς περιβάλλοντος με έναν τρόπο που να εξασφαλίζει μόνο την ακαδημαϊκότητα αλλά και τη συναδελφικότητα. Και πραγματικά δεν θα ήθελα να αναδιαστώ να πω περισσότερα και όποιος έχει πρόβλημα να δει τα βιογραφικά σας και τις ερευνητικές σας δραστηριότητες. Τελεία και πάντα. Επίσης, είχατε ένα πολύ ενδιαφέρον τμήμα που όμως θεωρήσαμε ότι είναι πολύ πιο σωστό να ιδρύσουμε στο 3ο Πανεπιστήμιο της χώρας ένα τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας. Ξέρετε, τα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας είναι εξαιρετικά έμβυρα τμήματα σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω της ιστορικότητάς τους. Οι συνάδελφοι αυτού του τμήματος, οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν τα βιογραφικά που αντιστοιχούν σε ένα τέτοιο τμήμα και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ψηφιακά προφανώς θα ενταχθούν σε αυτό το τμήμα, κυρίως τώρα που ξέρετε ότι τα θέματα ψηφιακότητας, ψηφιακού πολιτισμού και κυρίως αυτό που λέμε οι ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές, τα digital humanities, είναι στην ημερήσια διάταξη. Άρα θα είναι ένα τμήμα που θα έχει όλα τα καλά ενός παραδοσιακού τμήματος, αλλά και όλα τα καλά αυτού του κομματιού και που έχει σχέση με αυτή τη νέα τάση στην Ευρώπη, διεθνώς θα έλεγα, για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Άρα είμαστε μια πόλη που έχει αυτά τα 5 τμήματα. Ένα από αυτά δεν θα αρχίσει να λειτουργεί το Σεπτέμβριο, ακριβώς επειδή πρέπει να το προετοιμάσουμε πολύ καλά. Είναι ένα πολύ πρωτοποριακό τμήμα, ενώ αυτό της βιοτεχνολογίας. Και προφανώς είμαστε στη διάθεσή σας και για τις υποδομές, αλλά και για το ανθρώπινο δυναμικό. Στο τέλος της εβδομάδας θα ανακοινώσουμε την κατανομή των 500 θέσεων και των συμβασιούχων 407. Προφανώς το Πανεπιστήμιο Πατρών πρέπει να πάρει ένα μεγαλύτερο ποσοστό και λόγω του άλματος και βεβαίως πρέπει να δούμε ειδικά στο Αγρίνιο το θέμα των υποδομών. Έχουμε, το είπα και στους συναδέλφους από τα μαζικά μας ενημέρωσης, έχουμε βάλει στην άκρη, που λέμε, ένα ποσοστό του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων. Περιμένουμε τις τεχνικές μελέτες για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε και ελπίζουμε μέσα σε 2 με 3 χρόνια να έχει μεταμορφωθεί η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο. Επιμένω ότι θα βρούμε και πολλά μικρά μπροστά μας. Έχουμε τον προσωρινό κοσμή τώρα που
όπως τον άκουσα και στο μεσολόγιο, έχει πάρει την κατάσταση στη πλάτη του και οι συνάδελφοι των άλλων τμήματων. Και τον κύριο Κεχαγιά, που είναι πρόεδρος άλλου τμήματος, πρόεδρος του τμήματος. Και στη τεχνολογία που είστε στο διοικητικό οικονομικό, στη σχολή οικονομικών. Όχι. Στους κακόμενους μηχανικούς περιβάλλοντες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά θα βάλουμε πλάτη, είπαμε τα πράγματα. Ναι. Πραγματικά σας ευχαριστώ και ξέρετε, πάντα το λέμε, όταν κανείς είναι σε μια κατάσταση τέτοια ευχάριστη, να κάνει ένα άλμα στο επόμενο διάστημα. Αν πριν τρεις μήνες κάναμε αυτή την κουβέντα και σας έλεγα ότι σε τρεις μήνες θα κάναμε αυτή, όπως είμαστε σήμερα, θα λέγατε εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε να μονοπολιθεί. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Τίποτα άλλο παρά μόνο ένα ευχαριστώ δημόσια στην κυρία Πρίδαν και στον κύριο Υπουργό, γιατί πραγματικά είχαμε αναλωθεί 10 χρόνια τώρα και δεν το πιστεύαμε ποτέ. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Να είστε καλά, όλοι μαζί προχωρήσαμε. Πολύ λίγο λόγια. Πραγματικά νιώθω χαρά. Και θα έλεγα και η δικαίωση, διότι μετά από πολύχρονους αγώνες, όπως είπε και η κυρία Πρίτανης, το 2014 τουλάχιστον, εκτελήσονται αυτοί οι αγώνες, με ένα όραμα να υπάρξει μια σχολή εδώ, να πάψει το ράβε ξύλωνε και να γίνει κάτι που να είναι καλό και για την ακαδημαϊκή κοινότητα και για τους φοιτητές, και την περιφέρεια. Ο αγώνας αυτός πολλές φορές πήρε και ψυχοφθόρες διαστάσεις. Με την κυρία Πρίτανη κατά καιρούς πήγαμε να χαλάσουμε και τις καρδιές μας, αλλά τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί διαπιστώνουμε ότι έχουμε κοινό σκοπό. Κοινό σκοπό και ο σκοπός αυτός είναι μεγάλος, δεν είναι μικρός. Είναι πάνω από τα καθημερινά και τα μικρά. Και θα έλεγα, κυρία Πρίτανη, τα τμήματα αυτά, να τα αγαπήσετε όπως κάποιος αγαπάει το στερνοπούλι του. Αυτό που αποκτάει τελευταίο και το κάνει αφορά το καλύτερο. Τα έχω αγαπήσει κύριε Βερμένα και το ξέρετε, αλλιώς δεν θα τράβαγα τόσο. Δεν λέω ότι θα αγαπήσει. Λέω να τα φροντίσετε με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να αμφισβητώ ότι τα αγαπάτε. Και για να μην γίνει ειλικρινής κυρία Βρύτενης, πρέπει να τα αγαπήσει περισσότερο ακόμα και ο ίδιος ο κόσμος εδώ. Με την ουσιαστική έννοια του. Δηλαδή, να μην υπάρχει ένας συναγερμός όταν πάει να γίνει κάτι υπαρξιακό για τα τμήματα και όλοι να ενδιαφέρονται και τον υπόλοιπο χρόνο να υπάρχει μια χειμερή ανάγκη, μια έλλειψη φροντίδας, διότι χωρίς αυτή τη φροντίδα δεν μπορούν να ριζώσουν και να αναπτυχθούν τα τμήματα αυτά. Και αυτό αφορά και τις υποδομές και το προσωπικό. Είπε εδώ ο Υπουργός ότι θα ισχύσει ένας αλγόριθμος. Εγώ δεν είμαι μαθηματικός, ούτε καν πανεπιστημιακός όπως είναι ο Υπουργός και η κυρία Πρίτανης. Εμείς για τις θέσεις και την κατανομή της τόσης. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο αλγόριθμος θα είναι δίκαιος. Δηλαδή ότι θα πάει κόσμος εκεί που υπάρχει ανάγκη. Εκεί όπου η παρουσία του διδακτικού προσωπικού θα εγγυάται την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών τμήματων. Και θα έλεγα και το εξής από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε εδώ και εσείς οι ίδιοι και αν διαπιστώσετε κάτι στραβό στη λειτουργία του αλγόριθμου, να απαιτήσετε να γίνει το σωστό. Να το απαιτήσετε και να το διεκδικήσετε. Λέω εγώ. Αυτά ως προσωπικό, ως προς τις υποδομές. Τώρα, το σωστό το πανεπιστήμιο Πετρών. Όχι. Πρέπει να κατατεθούν τεχνικά δελτία για να μπορέσει να μην κατανομεί. Ναι. Μετά από αυτή την κατανομή, εγώ είμαι βέβαιος ότι η κυρία Πρίτανης θα μεριμνήσει ένα ποσοστό αυτών των χρημάτων να κατευθυνθεί στην ανάπτυξη και των υποδομών εδώ που είναι αναγκαίων. Εγώ θα έλεγα και οι τοπικοί φορείς θα μπορούσαν να βοηθήσουν, όχι για τις υποδομές εδώ για να είμαστε ειλικρινείς, εκτός αν υπάρχει κανένα δημόσιο κτήμα που μπορεί να διατηρηθεί, αλλά και για άλλα πράγματα.
όπως είναι ενδεχομένως μια αιστεία που είχαμε συζητήσει παλιότερα εδώ στους τοπικούς φορείς, ένα μονιμότερο σύστημα σύστησης που να μην είναι περιπετειώδες κάθε χρονιά και να μην μπαίνει σε ερωτηματικό. Σε ερωτηματικό δεν μπαίνει ποτέ, αλλά είναι περιπετειώδες. Ναι, υπάρχει μια κατηγορά η ανάγκη να ανανεώσει τα πέντε. Η αλήθεια, κύριε Βαγκολάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι οι υποδομές στην πόλη του Αγρινίου είναι πολύ πιο προβληματικές από ό,τι είναι στο Μεσολόγγι. Διότι εδώ δεν είχαμε δικά μας κτίρια, ξέρετε ότι τα νοικιάζαμε και δεν είχαμε και χρήματα να τα νοικιάσουμε και ξέρετε ότι δεν υπήρχε σύντηση και στέγαση, διότι δεν είχε αναλάβει και το ΕΝΕΔΙΒΗΜ να κάνει. Τώρα υπάρχει μια άλλη πολιτική πενταετία στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και θα δούμε τι θα κάνουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα σας το πει ο Υπουργός, αλλά πραγματικά άμα φτιάξουμε τα δελτία, τα τεχνικά δελτία, θα μπορέσουμε γρήγορα, γιατί πράγματι θα χρειαστούμε εδώ υποδομή για τα αντιμετωπίσματα που έχουμε. Γιατί και αυτά είναι δωρεές του Δήμου, δεν κάνω λάθος, έτσι. Και δεν γίνεται τα κτίρια, δεν γίνεται σε... Ναι, πρέπει τα κτίρια να είναι ανάλογα. Ναι. Το οράμα του κοινωνία δεν μπορεί να έχει όραμα. Το Δήμο έχει πολλά λεφτά. Έχει το Παπαστράτο εδώ, δεν μπορεί να κάνει μια δωρεά. Θα σας πω. Ο Παπαστράτος πλέον ανήκει στην Φίλη Μόρις. Δεν είναι, έχει. Ό,τι είχε, το έδωσε, ό,τι παραχώρησε, ό,τι δωρεές έκανε. Και εγώ επειδή το επιδίωξα αυτό που λέτε τώρα και το συζήτησα με τον διευθύνων σύμβουλο του Παπαστράτου, με την έννοια ότι εδώ υπάρχουν ρίζες της οικογένειας και για το brand name της εταιρείας θα ήταν καλό μια τέτοια δραστηριότητα. Μου εξήγησε ότι πλέον δεν έχουν οποιαδήποτε επαφή, ας το πούμε. Αλλά αν χρειαστεί το ξανά το προσπαθήσουμε. Έχει το δημόσιο. Έχει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, έχει το δημόσιο. Απλώς εδώ και τώρα 4 χρόνια έχουν αλλάξει επί το ουσιαστικότερο οι διαδικασίες, δηλαδή δεν είναι από κάποιο γνωστό στο Υπουργείο, βάλε λεφτά έτσι, βάλε λεφτά. Άρα με το να έρθουν τα τεχνικά δελτία θα υπάρξει το ποσοστό αυτό και μετά θα υπάρχει η ορίμανση του έργου, η προκήρυξή του κτλ. Ταυτόχρονα υπάρχει το δεύτερο κύμα του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου την πρώτη φορά έχουμε πάρει ένα πολύ σημαντικό δάνειο με πολύ χαμηλούς στόχους και προχωράνε κτίρια σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Το δεύτερο οριμάζει τώρα, άρα θα υπάρχουν, γι' αυτό σας είπα, για να μην πούμε και κάτι που δεν ισχύει, νομίζω με το τέλος της τριετίας θα έχει μεταμορφωθεί, ειδικά στο Αγρίνιο, που αρχίζει από πολύ μειονεκτική θέση. Άρα λοιπόν υπάρχει επίγουσα ανάγκη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Και στην πόλη, και το κράτος, και το πανεπιστήμιο. Πρέπει να κάνουμε μελέτες. Έχουμε όμως, κυρία Βουδίνη, έχουμε όμως ένα πρωτοποριακό εργαστήριο. Τον κύριο Μπελιγιάννη. Εκεί ανήκει. Στο τμήμα, λέει. Στο τμήμα του κύριου Μπελιγιάννη, είναι αυτό δικό σας. Στο δικό σας, ξέρετε. Όλοι δεν το ξέρω. Μάλιστα, επειδή με κάνατε λόγο και για πολιτεία, εγώ είχα αποκριθεί όταν ο Υπουργός δεν ήταν ακόμα υπουργός και ήταν μέλος ενός ιδρύματος. Κοινοφελούς. Ναι, κοινοφελούς ιδρύμα στο ΔΣ του ιδρύματος και του είχα απευθυνθεί να μπορούσε να κάνει κάποια χορηγία για αυτό το πράγμα. Όπως επίσης ζητήσαμε να το εντάξουν σε ένα πρόγραμμα πιστοποίησης το εργαστήριο. Αυτό είναι πρωτοποριακό εργαστήριο. Άρα λοιπόν είναι άδικο να έχουν τέτοιου είδους υποδομές και να μην έχουμε τα κατάλληλα κτίρια για να το στεγάσουν και για να φτιάξουμε ένα κάπου να νιώθουν και οι φοιτητές, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι. Ότι μετέχουν σε μια πανεπιστημιακή διαδικασία υψηλού επίπεδου, και αυτό θέλω να πω και τελειώνω χωρίς να θέλω να κουράσω, ότι το πανεπιστήμιο, και χαίρομαι πάρα πολύ καλά που όλοι έχουμε καταλήξει σε αυτή τη συνισταμένη, είναι φάρος, πρέπει να είναι φάρος πνευματικός, κύτταρο πολιτιστικό και πνευματικό και για να βγούμε από την κρίση δεν θα πω μόνο με οικονομικές πρωτοβουλίες αλλά με εκπαίδευση, μόρφωση και πολιτισμό. Έτσι πρέπει να το δούμε το Πανεπιστήμιο, σε ένα τέτοιο κέντρο κύτταρο πολιτισμού και πνευματικό κέντρο στην πόλη. Είναι πραγματική ανάσα και μπορεί να δώσει μια ανάταση σε καιρούς που είναι δύσκολη ακόμα μετά
από την έξοδο από την δεκαετή κρίση. Αν χρειαστεί τίποτα άλλο, μπορώ να προσθέσω εγώ. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθάμε. Ούτε να αποκαταστήσουμε είτε τον Υπουργό, και προφανώς την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν διεκδικούμε τίτλους ακαδημαϊκού κίνησορα. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθάμε. Όσοι είμαστε και για όσο χρόνο. Γιατί είμαστε στο βάθος του.